Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Πρεμιέρα για το λιανικό εμπόριο σήμερα, με εκπτώσει και μέτρα στα καταστήματα. Σε απόγνωση, ωστόσο, βρίσκονται οι έμποροι σε Θεσσαλονίκη, Αχαία και Κοζάνη, που δεν άνοιξαν σήμερα τα καταστήματά του λόγω τη κακή επιδημιολογική εικόνα. Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε έκτακτο επίδομα από 1.000 έω 4.000 ευρώ για τι επιχειρήσει, που θα παραμείνουν κλειστέ και τον Απρίλιο. Δεν είμαστε ζητιάνοι, ούτε επέτε. Δεν θέλουμε να μα δώσουν επιστρεπτέ. Θέλουμε να ανοίξουμε τα μαγαζά μα. Σφοδρέ αντιδράσει προκαλεί στου εμπόρου των τριών περιοχών τη χώρα η απόφαση τη κυβέρνηση να παραμείνουν κλειστοί με κρατική εντολή παρά την επανεκκίνηση του λιανεμπορίου σε όλη τη χώρα. Το Οικονομικό Επιτελείο ανακοίνωσε σήμερα ένα έκτακτο επίδομα που θα φορά 100.000 επιχειρήσει που θα παραμείνουν κλειστέ τον Απρίλιο. Εκ των οποίων οι 10.800 είναι σε Θεσσαλονίκη, Αχαία και Κοζάνη που παραμένουν στο κόκκινο και δεν άνοιξαν σήμερα. Αυτή η αποζημίωση είναι μη επιστρεπτέα, είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου Τρίτων. Οι επιχειρήσει πλήν τη εστίαση θα λάβουν 1.000 ευρώ αν έχουν έω 5 εργαζόμενου, 2.000 ευρώ αν έχουν από 6 έω 20 εργαζόμενου και 4.000 ευρώ μέχρι 50 εργαζόμενου. Η έκτακτη εφάπαξ αποζημίωση ήρθε μετά από ένα έντονο παρασκήνιο όταν αντέδρασαν έντονοι οι έμποροι των κλειστών περιοχών. Ο πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκη αποκάλυψε μάλιστα στο κεντρικό δελτίο του Όπεν τι του ανέφερε ο Πρωθυπουργό σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη που είχε μαζί του. Ο Πρωθυπουργό είπε ότι δεν μπορεί να ανοίξει την αγορά όταν έχει αυτά τα στοιχεία από τους κλιμοξιολόγους τους οποίους σεβάστηκε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Τα ρολά ανέβηκαν, τα φώτα άναψαν και στα καταστήματα του Δήμου Βελοκήπων Μενεμένη. Οι ιδιοκτήτε θα παραμένουν μέσα καθ' όλη τη διάρκεια τη εβδομάδα, χωρί να κάνουν πωλήσει, ω έδειξη διαμαρτυρία για τα μέτρα τη κυβέρνηση που αφορούν τη Θεσσαλονίκη. Με τα 1.000 ευρώ και με τα 2.000 ευρώ και με τα 4 δεν μπορούμε να καλύψουμε τι δαπάνε μα. Η εικόνα και στην αγορά τη Πάτρα. Οι έμποροι τη Πάτρα άνοιξαν σήμερα συμβολικά τα καταστήματά του, έχοντα μάλιστα απ' έξω αναρτήσει ένα χαρτο. Η σημερινή εξεγγελία των χιλίων ευρώ, που αν μα ανοίξουν σε λιγότερε από 15 μέρε θα γίνουν 500, είναι άλλη μια κοροϊδία προ το εμπορικό κόσμο τη Πάτρα. Και στην Πάτρα, οι έμποροι άνοιξαν τα καταστήματά του χωρί να δέχονται πελάτε. Συμβολικά θα είμαστε μέσα στο κατάστημα, χωρί εργαζόμενου, και θα για να δείξουμε ότι δεν είμαστε φαντάσματα. Το έκτακτο επίδομα έχει δημιουργήσει και νέα πολιτική αντιπαράθεση. Ο κ. Μητσοτάκη, μετά το καψόνι του στου επιχειρηματίε τη Θεσσαλονίκη, τη Αχαία και τη Κοζάνη, αφού ανακοίνωσε άνοιγμα καταστημάτων και μία μέρα μετά ο ίδιο το ακύρωσε, αφού του έβαλε να χρεωθούν από αυτά που δεν έχουν για να ετοιμάσουν τα καταστήματά του, σήμερα υποχρεώθηκε να ανακοινώσει ένα ανεπαρκέ επίδομα σε μέρο των πληττόμενων επιχειρήσεων, θεωρώντα πω έτσι θα ελέγξει τι αντιδράσει. Το έκτακτο επίδομα στι επιχειρήσει θα δοθεί μέσα στο Μάιο. Την ώρα που επιχειρείται η σταδιακή αποκλιμάκωση από το παρατεταμένο lockdown, η επιδημιολογική εικόνα παραμένει γκρίζα και η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι απελπιστική. Εν τω μεταξύ, σοκάρει η είδηση του θανάτου μια 16χρονη από επιπλοκέ του κορονοϊού. Η επέλαση του κορονοϊού συνεχίζεται με αμύωτου ρυθμού και η πίεση στα νοσοκομεία παραμένει ασφικτική. Με τι προβλέψει για το επόμενο διάστημα στη Θεσσαλονίκη να είναι ανησυχητικέ. Το επίπεδο τη συγκέντρωση του ιού στα λίματα είχε αυξηθεί κατά, δηλαδή σε πέντε μέρες κατά 84%. Σοκ προκάλεσε η είδηση του θανάτου μιας 16χρονης με καταγωγή από τις Φιλιππίνες από επιπλοκές του κορονοϊού. Η 16χρονη μεταφέρθηκε το βράδυ του Σαββάτου χωρίς φυγμό και αναπνοή στην εφημερία του παιδόν Αγία Σοφία από τη μητέρα της. Συναγερμός έχει σημάνει για την κατάσταση στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης με κλιμάκιο του Υπουργείου Υγεία να ανεβαίνει άμεσα για τη διαχείριση της κατάστασης. Το σχέδιο για τη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνει τροποποίηση τη λειτουργία των νοσοκομείων και δημιουργία παραπάνω απλών κλινών, αλλά και μέθια τον κορονοϊό, περαιτέρω αναστολή των τακτικών χειρουργείων, αλλά και συζητήσει με ιδιωτικέ κλινικέ για περαιτέρω ενίσχυση με κλίνε για απλά περιστατικά, αλλά ακόμη και για COVID. Η απόφαση για το άνοιγμα των λυκείων πρέπει να ληφθεί με βάση τα δεδομένα αυτή τη εβδομάδα σε ο νεοπεριφερειάρχη Αττική Γιώργο Πατούλη. Μπορεί μία τάξη να ανοίξει επαφορμή σε Κριτική ασκή αντιπολίτευση για τη διαχείριση της πανδημίας. Είναι δείγμα, αν θέλετε, ενός πολιτικού πανικού στον οποίο βρίσκεται η κυβέρνηση. Κλειδί για το άνοιγμα είναι τα self-test. Η παράδοσή του στα φαρμακεία θα αρχίσει από αύριο, αρχικά στα φαρμακεία αστικών κέντρων και μέχρι τέλος της εβδομάδας σε όλη τη χώρα. Προπόθεση την αποχή από προκλήσει θέτει η ελληνική πλευρά για την επίσκεψη δένδια στην Άγκυρα την επόμενη εβδομάδα, την ώρα που οι γείτονε εκπέμπουν αντιφατικά μηνύματα με επιθετικέ δηλώσει. Και όλα αυτά την ώρα που στην τουρκική πολιτική σκηνή κυριαρχούν συλλήψει απόστρατων ναυαρχών και σενάρια για πιθανό πραξικόπημα. Η κυβέρνηση παρακολουθεί με προσοχή τι εσωτερικέ εξελίξει στην Τουρκία και τι αντιδράσει των απόστρατων αβάρχων κατά το Ταγί Περτογάν. Καθώ εν μέσω τη πολιτική αναταραχή στη γειτονική μα χώρα, ο Νίκο Δένδια προγραμματίζει να συναντήσει τον Μευρού Τζαβούσογλου στην Άγκυρα στι 14 Απριλίου. Βεβαίω όμω υπό προποθέσει. Ποιε είναι οι προποθέσει, Ότι θα υπάρχει το κατάλληλο κλίμα. Δηλαδή ότι η Τουρκία δεν θα προβεί σε τέτοιε προκλητικέ ενέργειε που θα εμποδίσουν αυτή μου την επίσκεψη. Στη Λιβύη μεταβαίνει αύριο ο Πρωθυπουργό προκειμένου να υπάρξει αναθέρμανση των διπλωματικών σχέσεων, οι οποίε είχαν παγώσει μετά την υπογραφή του Τουρκολιβικού Συμφώνου και την απέλαση του Λίβιου πρέσβη από την Αθήνα. Προσβλέπουμε ότι η νέα σελίδα στι σχέσει των δύο χωρών θα γραφτεί πάνω στη βάση των αρχών του διεθνού δικαίου και τη καλή πίστη. Είναι σημαντικό για τη Λιβύη, στη νέα αυτή εποχή, να απαλλαγεί από βαρύδια που την τραβούν προς τα κάτω όπω η παρουσία ξένων δυνάμεων και μισθοφόρων στο έδαφο τη. Σε αυτή τη χρονική στιγμή που η Ελλάδα και η Τουρκία βρίσκονται σε φάση διαλόγου, προκαλεί αίσθηση ρητορική κορυφαίων αξιωματούχων τη γειτονική χώρα. Adaların kıta sağlığı ve e, münasebet ekonomik bölgesi yok. Olamaz. Yani bunun την ώρα που η Αθήνα στοχεύει το τουρκολεβικό μνημόνιο, η Άγκυρα εντείνει το φλερτ με το Κάιρο, καθώ βουλευτή του κυβερνώντο κόμματο είπε ότι σύντομα η Τουρκία θα υπογράψει συμφωνία για ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Η Αίγυπτο είναι κοντά προ την υπογραφή. Θεού θέλοντος, θα δει το φω τη ημέρα. Στο σημείο αυτό, το δελτίο μα ολοκληρώθηκε. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στι 7 παρα 10 με την Νίκη Λιμπεράκη. Σε λίγη ώρα θα διακόψουμε το πρόγραμμά μα για να συνδεθούμε με το Υπουργείο Υγεία και να παρακολουθήσουμε την συνέντευξη τύπου για την πορεία τη εμβολιαστική κάλυψη. Καλό σα απόγευμα.